Γεια σας φίλοι μου. Ο σημερινός καλεσμένος δεν χρειάζεται πάρα πολλές συστάσεις. Οι περισσότεροι τον γνωρίζετε από το κανάλι του στο YouTube. Άλλοι ίσως τον ξέρετε από τη συμμετοχή του στην τηλεοπτική σειρά Φύση με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη. Μερικοί τον έχετε δει από το κανάλι του Ιωσήφ Παπαδόπουλου όπου κάνανε κάποια θέματα με ψάρεμα. Εγώ πάλι τον γνωρίζω εδώ και 2 χρόνια όταν με επισκέφτηκε εδώ στη Φιλανδία και κάναμε ένα ψάρεμα λίγο διαφορετικό από τα άλλα. Πάνω στον πάγο, στους μείον 18. Αλλά πριν πάμε στο βίντεο με τον Κώστα, επιτρέψτε μου να σας συστηθώ μέσα από τη φύση. Ονομάζομαι Γιώργος και μένω μόνιμα στη Φιλανδία, εδώ και 21 χρόνια. Το κανάλι αυτό το έκανα γιατί αγόρασα μια μεταχειρισμένη βάρκα και απλά μερικοί φίλοι μου ζητήσανε να δούνε το πώς προχωράει μέσα από βίντεο, γιατί είτε μένουν Ελλάδα, είτε σε άλλες χώρες όπως Νορβηγία ή σε άλλες πόλεις της Φιλανδίας, έξω από το Τάμπερε. Συνήθως τα βίντεο που βάζω είναι στα αγγλικά, αλλά επειδή ήθελα να έχω μια κάποια επαφή με Ελλάδα, θα ήθελα να βάλω μερικά βίντεο στα ελληνικά, αρχής γενομένης από σήμερα, με τη συνέντευξη με τον Κώστα. Άλλα βίντεο που σκοπεύω να κάνω είναι ψαρέματα, είτε στον πάγο, είτε με τη βάρκα το καλοκαίρι, στα ελληνικά, και γι' αυτό θα ήθελα εσείς να μου κάνετε ένα πρωτοχρονιάτικο δώρο σήμερα και να κάνετε ένα like στο κανάλι, να κάνετε εγγραφή και να αφήσετε ένα comment για το τι θα θέλατε να δείτε στο μέλλον από αυτό το κανάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στο βίντεο με τον Κώστα. Κώστα, καλώς ήλθες στο κανάλι καλώς, μου. Καλώς σε βρήκα, Γιώργο μου. Μεγάλη τιμή και χαρά που σε έχω σήμερα μαζί μου. Είναι το πρώτο επεισόδιο που κάνω στα ελληνικά. Και δεν υπήρχε περίπτωση να θέλω να πάρω από κάποιον συνέντευξη περισσότερο από εσένα. Οπότε σε ευχαριστώ που μου κάνεις την τιμή να είσαι ο πρώτος καλεσμένος από τον ελληνικό κόσμο του YouTube που καλά, θα μου μιλήσεις στο κανάλι. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πώς είσαι? Καταρχάς χρόνια πολλά. Είναι καλά Χριστούγεννα, έχω φορέσει και την μπλούζα μου. Τα γιορτινά, ναι. Χρόνια πολλά, όλα καλά. Διακοπές, είμαι σε mode διακοπών και εγώ χαλαρώνω τώρα λίγες μέρες. Περίπου έτσι, να περάσει και να γίνει και αλλαγή χρονιάς και να ξεκουραστώ λίγο. Και μετά επιστρέφουμε πάλι στην Αλμύρα. Έτσι. Λοιπόν, θα σε πάω μερικά χρόνια ή μάλλον πολλά χρόνια πίσω. Ναι. Και θέλω να μου μιλήσεις πώς ξεκίνησες το ψάρεμα, αυτή την τρέλα, την αγάπη, το πάθος που έχεις με τη θάλασσα και το ψάρεμα. Λοιπόν, πώς ξεκίνησα το βάπτισμα, ας πούμε, του πυρός, την πρώτη φορά που κόλλησα με το ψάρεμα, με τη θάλασσα, με την όλη έτσι φάση αυτή, ήταν περίπου, ήμουνα νομίζω 10 ή 11 χρονών, βρισκόμουν για διακοπές στην Κρήτη, και ένας θείος μου είχε πάρει μαζί να πάω να ψαρέψουμε απίκο από τα βράχια. Ξέρεις, με το φελό, το κλασικό παραδοσιακό. Και επειδή με είχε παρέα, ήμουν και εγώ μικρούλης, ξέρεις, ανήσυχος, κοιτούσε δεξιά, κοιτούσε αριστερά τα κύματα, περπατούσα πάνω στα βράχια, είχε τις λούμπες, αυτές τις τρύπες, ξέρεις, που εγκλωβίζονται ψαράκια και βλέπεις, κάθεσαι και τα παρακολουθείς από πάνω. Ακόμα και τώρα μεγάλη, αποκλείεται. Όποιος περνάει, κάπου θα δεις ένα ψαράκι και θα πεις. Τέλος πάντων, και μου δίνει μια μπετονιά, θυμάμαι, ένα μέτρο ήταν, με ένα γκίστρι. Βγάλε, μου λέει, μια πεταλίδα. Είχε βγάλει βασικά, μου λέει, δόλωσε βασικά μια πεταλίδα. Και δοκίμασε στις τρύπες. Τι να κάνω κι εγώ πιτσιρικάς, από τρύπα σε τρύπα λοιπόν, κατέβαζα την μπετονιά. Κάποια στιγμή βλέπω ένα κουκοβιό, του το πάω από πάνω, μεγάλος κουκοβιός τώρα. Και το αρπάζει, και από τη στιγμή που νιώθω το τράβηγμα και αυτή τη διαδικασία, ήταν λες και, πώς ήταν ο Spider-Man, ξέρεις, με τσίμπησε, ήταν το... Τελείωσαν όλα. Όχι απλά, δεν τελείωσαν όλα, ήτανε, δεν έβλεπα μπροστά μου τίποτα άλλο, ξυπνούσα και δηλαδή, το πρώτο πράγμα που είπα, πάμε, ξέρω εγώ με το που γυρνάω σπίτι, πού θα βρω καλάμι, ξέρω εγώ σταματήσαμε στο σούπερ μάρκετ, πήρα από αυτά τα πλαστικά, ξέρεις, τα μικρά που πουλούσα, τέλος πάντων, εν ολίγης, ξεκινάω κάπως έτσι. Αρχίζω να παρακολουθώ όλο τον κόσμο που ψαρεύει. Προσπαθούσα να λέω συνέχεια να με πάνε σε λιμάνια ή σε παραλίες να βλέπω. Δηλαδή, μ' άρεσε που έβλεπα, με ενθουσίαζε που έβλεπα τα καλάμια στημένα και όλα αυτά. Δηλαδή, είχα ερωτευτεί την όλη κατάσταση
Και είχα πει στον εαυτό μου ότι ανήκω σε αυτό. Δηλαδή, εγώ αυτό θέλω να κάνω. Να ψαρεύω. Ωραία. Περάσαν τα χρόνια. Με τα χαρτζηλίκια σιγά σιγά ξεκίνησα να περνώ από τις μπετονιές απλές, από τα καλάμια. Τότε ήταν, αν θυμάσαι καλά, πριν 20 χρόνια, το casting διάσημο και οι καταστάσεις του casting. Δηλαδή ήταν το surf casting, beach leading και όλα αυτά. Και καλά, έτσι πιο εξειδικευμένα. Τα οποία με είχε συνεπάρει αυτό και ήθελα και εγώ να μπορώ να πιάνω διαφορετικά είδη ψαριών, δηλαδή άλλα χρώματα, άλλα μεγέθη, και να κάνω αυτές τις τεχνικές. Μία πενταετία αυτός που, πόσο ήμουνα, νομίζω το 12 ή 13 χρονών, είδα πρώτη φορά και μου έκανε τρομερή εντύπωση και μου άλλαξε τα δεδομένα. Μπαλάκι, θυμάσαι το με το νερό και μπούλντο, ένα μέτρο παράμαλο και σιλικονίτσα. Το διάσημο και γνωστό ράγκλου. Αποκλείεται να μην το γνωρίζεις. Ναι. Και βλέπω μπροστά μου σε ένα λιμάνι να βγάζουν δύο λίτσες, που για μένα όταν είδα δύο ψάρια, ξέρω εγώ, ήταν κανένα κιλό το καθένα. Απλά ήταν πλατιά και ασημένια. Στα μάτια μου ήταν το πιο εντυπωσιακό πράγμα που είχα δει τότε. Γιατί εγώ έβγαζα χιλούδες, έκανα καθετή. Πέρα από το casting που έπιανα καμιά τσιπούρα, έβγαζα στους ντόκους χιλουδάκια, γύλους, κοκοβιούς. Και τρελάθηκα και λέω: τι είναι αυτό, πρέπει να το κάνω οπωσδήποτε. Και ξεκίνησα να ψάχνουμε. Να μην στα απολογώ. Σαββατοκύριακα, δηλαδή βρήκα και εγώ τον κατάλληλο εξοπλισμό, πήρα μπαλάκια, πήρα σιλικονάκια αυτά και σιγά σιγά ξεκίνησα να... κάτσε τα σκυλάκια να ηρεμήσουν λίγο. Φασαριώζει. Ξεκίνησα λοιπόν να πηγαίνω στο... να κάνω αυτό το ψάρεμα όποτε μπορούσα ή με τους γονείς μου όπου με πηγαίνανε. Και αν μπορούσα να πάρω ένα λεωφορείο, τώρα σου μιλάω για γυμνάσιο ας πούμε, και να πάω για ψάρεμα οπουδήποτε κοντά στην Αθήνα, πήγαινα και έκανα αυτό το πράγμα, έτσι. Και μάζευα εικόνες, έβλεπα και τους μεγαλύτερους. Μετά τότε είχαν βγει και τα περιοδικά, υπήρχε ένα περιοδικό, το Ψάρεμα, παλιά έτσι από τα πρώτα γνωστά περιοδικά στην Ελλάδα, που είχε, έβλεπες περισσότερες πληροφορίες, υπήρχαν ανθρώποι που είχαν ασχοληθεί πιο πολλά χρόνια και μεγαλύτερη ηλικία, όπως καταλαβαίνεις. Και όλο αυτό μέχρι να γίνω 18, δηλαδή να βγάλω το δίπλωμα. Γιατί αυτό που με ενδιέφερε δεν ήταν να πάρω τα μάξι, να πάρω τα μάξι για να πηγαίνω για ψάρεμα. Δηλαδή τα έβλεπα όλα ως μέσο το να πηγαίνω για ψάρεμα. Δηλαδή έπρεπε να δουλέψω γρήγορα για να έχω λεφτά να μπορώ να πάρω ψαρικά και τα έξοδα μου για ψάρεμα. Και όλο αυτό ήταν τόσο πολύ έντονο που απλά ήταν βήμα-βήμα, αποκτούσα εμπειρία, συνέχιζα και το κυνηγούσα τόσο πολύ. Που πέρα από τις πληροφορίες που διάβαζα, επειδή είχα συνέχεια τριβή, κατάλαβα πολύ γρήγορα το πώς πρέπει να ψάχνω τα ψάρια και τι να κάνω. Και σιγά σιγά, όπως καταλαβαίνεις, το spinning, η τεχνική με τα ψεύτικα δολώματα, πλώτα δηλαδή το bulldog και αυτά, και μετά το spinning που ήταν πιο της μόδας και εξειδικευμένο, αποφάσισα και κατάλαβα ότι είναι η τεχνική μου και ό,τι και να έκανα στη ζωή μου, όποια δουλειά και να ήμουν, ασχόλαγα, θα πήγαινα για ψάρεμα. Ήταν πάντα αυτό. Και κάπως έτσι, να σου το πω, εξελίχθηκε η κατάσταση. Και φτάνουμε μέχρι σήμερα που τελικά, ας πούμε, δεν το περίμενα, αλλά έχει γίνει η δουλειά μου, ας πούμε. Δηλαδή, όλο το κομμάτι του σύγχρονου ψαρέματος, τέλος πάντων, σε συνδυασμό με το μαγαζί που διατηρώ και την όλη κατάσταση γύρω από το αθλητικό ψάρεμα. Και μιας και το ανέφερες, Κώστα, αυτό, θέλεις να δώσεις κάποιες λεπτομέρειες για το πώς μπορεί να σε βρει ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Κοίτα. Όπως λένε, ότι άμα δεν διαφημίσουμε και το σπίτι μας, θα πέσει να μας πλακώσει, οπότε... Καλά, ισχύει και αυτό. Πώς μπορεί να με βρει. Αν κάποιος, ας πούμε, ψάξει στα social και βρει, θα δει το site μου, την εταιρεία μου, που βρίσκομαι, υπάρχουν όλα. Εν ολίγης, αυτό που κάνω εγώ, ας πούμε, τα τελευταία 5 χρόνια που δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά είναι κάνω μαθήματα ψαρέματος, θεωρητικά και πρακτικά, στο μαγαζί κάνουμε κόμπους, αντιπροσωπεύω μια εταιρεία, τα Humber, τα βυθόμετρα και τις ηλεκτρικές μηχανές της Μην Κότα, όπου και σε αυτά κάνω μαθήματα, φτιάχνω τα σετ στον κόσμο, δηλαδή εξειδικευμένα σετ για ψάρεμα, πάνω στις τεχνικές που γνωρίζω, όπως είναι το spinning πρώτα απ' όλα και μετά οι τεχνικές της βάρκας, γιατί και εκεί ήρθε η εξέλιξη. Δηλαδή,
Όλα ήταν γύρω από το spinning μέχρι που μπήκαμε στη βάρκα και έπρεπε να εξελιχθούμε και να μάθουμε και άλλα πράγματα. Και όλο αυτό ήρθε σιγά-σιγά. Βήμα-βήμα και σταθερά. Παράλληλα, έχω κάνει και κάποια νοικιαζόμενα σκάφη, τα οποία είναι εξοπλισμένα και κάποιος ο οποίος θέλει να χαλαρώσει, θέλει να κάνει ένα ψάρεμα μόνος του, μπορεί και έχει τη δυνατότητα να, ακόμα και χωρίς δίπλωμα, να έχει ένα από τα βαρκάκια μου, τέλος πάντων, να κάνει το ψάρεμά του ή να του κάνω εγώ το μάθημα. Γενικά, μπορεί κάποιος να έχει ένα πακέτο, δηλαδή και να μην γνωρίζει να ψαρεύει. Μπορώ να του φτιάξω τον εξοπλισμό, να τον μάθω να ψαρεύει, να ψαρέψει μαζί μου και να ψαρέψει μόνος του. Είναι αυτό. Να καταλάβεις το σήμερα. Έχουμε φτάσει μέχρι εκεί πέρα. Τώρα, τι άλλο, πες μου. Για μένα είναι καταρχάς τρομακτική πρόοδος, έτσι. Δηλαδή, για κάποιον που σε παρακολουθεί τόσα πολλά χρόνια και σε θυμάμαι με ένα πολύ μικρό βαρκάκι, αν θυμάμαι κοντά στη Χαλκίδα σε κάποιο μέρος. Λοιπόν, και να σε βλέπω τώρα με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείς, με όλα αυτά που προανέφερες, αυτά για μένα είναι... Βήμα-βήμα, Γιώργο. Αυτό θέλω να σου πω, ότι ανέβηκες επίπεδο, ότι έχεις αλλάξει επίπεδο. Και για μένα αυτό δείχνει την εξέλιξη. Δεν γινόταν να γίνει αλλιώς για να μπορέσω να βιοποριστώ και να ζήσω σωστά και να μπορέσω να είμαι και εγώ παραγωγικός. Έπρεπε να φύγει λίγο και από το χόμπι, δηλαδή εντάξει πάντα παραμένει χόμπι και αγάπη, αλλά αν δεν μπορούσα να δραστηριοποιηθώ επαγγελματικά, δεν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω και να προσφέρω αυτό που δείχνω στον κόσμο. Ωραία. Αλλά μην νομίζω ότι δεν ψαρεύω ακόμα με τα μικρά αυτά σκαφάκια. Γιατί να ξέρεις ότι το πιο σημαντικό από όλα είναι, δηλαδή π.χ. εγώ κάνω πολλά ψαρέματα. Αν με ρωτήσεις με τι νιώθω καλά, είναι τα λαβράκια, φίλε. Μ' αρέσει να κυνηγάω λαβράκια, μ' αρέσει να τα ψάχνω στα πιο περίεργα μέρη και με μικρά σκαφάκια μέχρι και, τι να σου πω, χρησιμοποιώ μέχρι και παραδοσιακές γαΐτες, δηλαδή σε μικρά σκαφάκια τα οποία πάνε πάρα πολύ ρηχά. Τα βάζω σε λιμνοθάλασσες, τα χρησιμοποιώ σε ποτάμια, δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα με δεις εύκολα, αλλά π.χ. όταν λέω εγώ έχω ρεπό, θα πάω να κάνω αυτό ψάρεμα. Δεν θα είμαι ανοιχτά να πιάσω ένα μαγιάτικο, ας πούμε, ή μια συναγρίδα που πολλοί ονειρεύονται. Εγώ ή θα περπατήσω, θα κάνω wading. Θα πάω μόνος μου σε μια παραλία ή σε μια ακόμα και άγρια παραλία με κύματα, να ψάξω πάλι το ίδιο ψάρι, τα λαβράκια. Δηλαδή είναι και τι σε εκφράζει. Αλλά δεν μπορώ και να μην κάνω όλα τα υπόλοιπα, τα οποία βήμα-βήμα, ας πούμε, με φέραν εδώ που είμαι. Σωστά, ναι. Δεν ξεχνάμε ποτέ. Και σε ποιο σημείο ήταν αυτό το κλικ, ας πούμε, που άλλαξε για σένα, που είπες ότι ναι, θα μπορέσω να βιοποριστώ από αυτό. Το κλικ υπήρχε από τα πρώτα, ήμουνα μικρός, ήμουνα από 23 χρονών, θυμάμαι, μου στέλνανε μηνύματα στο YouTube, γιατί τότε εγώ ούτε και το είχα πάρει τόσο σοβαρά, δεν φανταζόμουν την έκταση που μπορούσε, ούτε φανταζόμουν ότι θα έκανα αυτό το πράγμα. Γιατί δούλευα άλλες δουλειές, δούλευα σερβιτόρος, δούλευα σε εταιρεία μεταλλακτικά, ας πούμε, έκανα παράλληλα και άλλες δουλειές και δεν φανταζόμουν ότι θα εξελιχθεί τόσο πολύ, ότι δεν αξιοποιούσα το ταλέντο που είχα στο ψάρεμα και χαλάρωνα κιόλας. Όταν το κατάλαβα αυτό, κατάλαβα ότι πρέπει να το συνεχίσω και αυτό, δηλαδή, ήρθαν από μόνο τους πολλά πράγματα. Ο κόσμος άρχισε να ενδιαφέρεται παραπάνω και κάποια στιγμή το ενδιαφέρον έγινε τόσο έντονο που έπρεπε να βρω τρόπο να το διαχειριστώ. Όταν ήμουν 22-23 χρόνια δεν μπορούσα, αλλά από τα 27 και μετά το έβαλα σε μια γραμμή. Κατάλαβες, λέω, θα ανοίξω την εταιρεία μου, θα γίνει σωστά. Και έτσι ξεκίνησα. Και όλο αυτό είναι ένα πακέτο που με συνοδεύει. Δηλαδή, μπράβο, σωστά, ναι. Η γνώση και η εμπειρία τόσα χρόνια μπορώ και την προσφέρω και τη μεταδίδω στον κόσμο θεωρητικά και πρακτικά. Και θα μου επιτρέψεις να προσθέσω και κάτι σε αυτό που λες, γιατί όπως είπα ότι σε παρακολουθώ χρόνια, οπότε φαίνεται η διαφορά. Και για μένα θα πω... ίσως και το τελευταίο εξάμηνο που έχεις βγει λίγο έξω από τα νερά σου, που έχεις πάει και στο Αιγαίο. Και έχουμε δει και ψαρέματα που έχεις κάνει είτε στο κανάλι σου, είτε βγήκες με τον Ιωσήφ, τον Παπαδόπουλο. Λοιπόν, και μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι, γιατί γνωρίζουμε ότι εσύ το Αιγαίο δεν το ψαρεύεις. Έτσι. Δεν προλαβαίνω πολύ να το ψαρέψω. Ναι. Ελάχιστες φορές έχω ψαρέψει. Λοιπόν, οπότε...
Ναι, σε είδαν ότι βγήκε σε μέρη, σε νησιά που ίσως δεν έχει ξαναπάει ποτέ στη ζωή σου και Ποτέ. πράγματι βρήκε τα σημεία που έπρεπε, που υπέθεσες ότι θα υπήρχαν ψάρια, τα ψάρεψες, το αποτέλεσμα σε δικαίωσε. Οπότε Ναι. η επόμενή μου ερώτηση είναι ότι πώς το κάνεις αυτό, πώς βγαίνεις σε άγνωστα νερά, αχαρτογράφητα για σένα, και καταφέρνεις και βγάζεις ψάρια τα οποία είναι σε μέγεθος πολύ ωραία. Δεν ξέρω. Λοιπόν, Πες μου πώς το κάνεις. θα σου εξηγήσω. Είναι απλό. Φαίνεται απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Είναι το εξής, ότι όταν κάποιος, όχι μόνο εγώ, ψαρεύει χρόνια, ωραία, έχει μία αντίληψη, μία τεχνική κατάρτιση και εξοπλισμό, και είναι δηλαδή, είναι όπως εγώ, ας πούμε, που διατηρεί την επαφή, δηλαδή μέσα στο μήνα θα κάνει, ξέρω εγώ, 10-15 ψαρέματα, συν την εμπειρία, συν τους εξοπλισμούς, μπορείς, βλέποντας απλά το χάρτη και γνωρίζοντας τη συμπεριφορά κάποιων ψαριών, πώς κινούνται, να προσεγγίσεις ακόμα και τόπους που δεν γνωρίζεις, ειδικά άμα έχεις ζυγισμένο εξοπλισμό και ξέρεις το τι κάνουν τα ψαράκια σου, η πλάνη σου, οι σιλικόνες σου και παράδειγμα, και πέρα από το δόλωμα που χρησιμοποιούμε, πρέπει να γνωρίζεις ακριβώς αν ψαρεύει το δόλωμά σου την ώρα που το δοκιμάζεις. Πάντα μιλάμε για ψεύτικα, έτσι. Λοιπόν, ακόμα εγώ δεν γνώριζα τα μέρη. Έχω επισκέφθηκα πάρα πολλά σημεία. Συνάντησα πολλές δυσκολίες γιατί δεν ήταν τα ίδια γραμμάρια, τα ίδια χρώματα με αυτά που δούλευα στο Ιόνιο. Γιατί εδώ η θάλασσα, να σου το πω, είναι αντρική. Δηλαδή είναι βαριά θάλασσα, μερέματα. Δηλαδή, εγώ δεν είχα μάθει να ψαρεύω με 1 και 1,5 μίλι. Γιατί εμάς αυτό συνέβαινε 0,8 του μιλίου. Ας πούμε, είχαμε, ξέρω εγώ, 10 φορές το χρόνο. Είναι λίγα τα μέρη που η θάλασσα είναι δύσκολη. Στο Αιγαίο, λοιπόν, βορειοανατολικό Αιγαίο που ψάρεψα εγώ, το οποίο ήταν από τη Σάμο, Φούρνη, Λειψή, Αρκή, Πάτμο, Αγαθονήσι, ήταν άλλες θάλασσες, πολύ πιο δύσκολες σαν συνθήκες, αλλά όταν, αν μπορούσες να ξεκλειδώσεις τον τρόπο και έβρισκες τα ψάρια ήταν πολύ πιο επιθετικά, ήταν σαν να μην είχαν ξαναδεί ποτέ ψεύτικο σε κάποιες συνθήκες. Και όταν είσαι έτοιμος αυτό, πρέπει να έχεις τον εξοπλισμό, την υπομονή. Και αν μιλάμε για τα, δηλαδή για τζίνγκι σπίνι, τα χέρια, δηλαδή αυτό είναι κουραστικό, δεν είναι εύκολο. Έτσι, γιατί εγώ οι τεχνικές που κάνω λίγο πιο, να το πω, πιο σπορ. Η πιο εύκολη, πιο ξεκούραστη τεχνική που μπορείς να πιάσεις τα βαθιά, παράδειγμα, είναι το slow cut, το οποίο εγώ δεν το κάνω πάρα πολύ, γιατί δεν έχω το χρόνο να ψάξω σε βαθιά νερά και έτσι κάνω πιο επιλεκτικές τεχνικές. Που λέω, μπορεί τα ψάρια να καρτερεύουν σε μια μεριά μιας ξέρας ή μπορεί τα ψάρια να είναι σε αυτό το κάβο ή σε αυτό το κρέμασμα. Λέω, έχω αυτό το δόλωμα, κατεβαίνει σε αυτά τα δευτερόλεπτα κάτω, έχω αυτόν τον εξοπλισμό, μπορώ να ασκήσω αυτή την πίεση. Καταλαβές. Και έτσι σιγά σιγά έρχονται αποτελέσματα. Τώρα, λόγω εμπειρίας, μπορώ να διαχειριστώ ένα ψάρι, εκτός από τους μεγάλους ροφούς που ήταν το μόνο είδος που βασικά και καλύτερα που οι περισσότεροι κόβανε για να κρατάνε και τους τόπους ζωντανούς. Δηλαδή, από τα ψαρέματα που έχω κάνει χρόνια, ειδικά ας πούμε Σάμο και Φούρνους, θυμάμαι ότι δηλαδή, μου πήραν τα δολώματα ψάρια τα οποία σχεδόν δεν μπορούσα να τα σταματήσω καθόλου. Ακόμα και με σχετικά χοντρά εργαλεία. Που σημαίνει ότι είναι ψάρια μεγάλα και θα μείνουν για πάντα μεγάλα. Και φαίνεται πως επιβιώνουν. Παρόλα που, γιατί δεν είμαι ο μόνος που θα κόψουν π.χ. ένα δόλωμα. Και Έτσι. καλύτερα θα είναι να μείνουν και εκεί. Αυτό. Θα μείνουν εκεί. Εγώ όσους μπορώ τους ελευθερώνω και κρατάνε τους τόπους ζωντανούς. Γεμίζουν συναγρίδες, αργούς, πολλά ψάρια. Αυτά δηλαδή πάνω κάτω για να καταλάβεις. Ένα σύγχρονο ψαράς με υπομονή και εμπειρία, η οποία, να σου πω κατά μέσο όρο, από ό,τι είδα και εγώ στα χρόνια, μια δεκαετία είναι, αντιλαμβάνεσαι πολύ καλύτερα. Δηλαδή, στα πρώτα 3 με 5 χρόνια ακόμα μαθαίνεις. Βασικά, πάντα μαθαίνεις. Απλά στη δεκαετία, άμα επενδύεις και στο ψάρεμα σε εξοπλισμούς και έχεις, ας πούμε, ένα ταχύπλοιο το οποίο μπορεί να σε ταξιδέψει, έχεις ένα βυθόμετρο που θα σου δώσει την πληροφορία και έχεις και ένα μέτριο προς καλό εξοπλισμό, δεν γίνεται να μην πιάσει ψάρια στη Μεσόγειο, στα δικά μας νερά. Δεν γίνεται. Είναι αναπόφευκτο. Γιατί έχουμε πολλών ειδών ψάρια? Γιατί τα ψάρια είναι περίεργα, είναι επιθετικά και θα τσιμπήσουν οπωσδήποτε ό,τι και να ρίξει. Αρκεί να
μετά από χρόνια να καταλάβεις πότε και πώς πρέπει να το ψαρέψεις. Σωστά. Θα κρατήσω κάτι που είπες από αυτό και μίλησες για βυθόμετρο. Και είναι κάτι που έχω δει που πάρα πάρα πολλοί συνδρομητές σου το έχουν ζητήσει σε πάρα πολλά σχόλια από κάτω από τα βίντεό σου, που σε ρωτάνε, Κώστα, πώς το διαβάζεις αυτό το βυθόμετρο, τι πληροφορίες παίρνεις. Και φαντάζομαι, εντάξει, με την εμπειρία τη δικιά σου πλέον σχεδόν μπορείς να αναγνωρίσεις και τι ψάρι βλέπεις κάτω στο βυθό από το βυθόμετρο, αλλά για κάποιον που είναι αρχάριος, για κάποιον που δεν γνωρίζει έτσι πάρα πολλά, τι θα του έλεγες, ας πούμε, τα τρία πράγματα που θα πρέπει να κρατήσει για να μάθει να χρησιμοποιεί σωστά το βυθόμετρο, ποια είναι αυτά? Κάποιος που ξεκινάει τώρα, κοίτα, δεν υπάρχουν ούτε το... Στην εποχή που ζούμε, όλα τα βυθόμετρα, όλες οι εταιρείες έχουν αξιόπιστα μηχανήματα. Τα μηχανήματα αυτά, λοιπόν, τι κάνουνε? Σου δίνουν την πληροφορία. Εδώ είναι το έδαφος με ένα χρωματισμό, α, χ, ψ χρωματισμό. Είναι τόσο εξελιγμένα τεχνολογικά που αν τα παρατηρήσεις, ενώ βλέπεις π.χ. κάποιες μουτζούρες, π.χ. κάποια χρώματα, το βυθόμετρο είναι ειλικρινή, σου λέει ότι ακριβώς από κάτω σου είναι, παράδειγμα, αυτό το βάθος. Ακριβώς από κάτω σου, πάνω από αυτό το βάθος, ξέρω εγώ από τα 30, 40, 50 μέτρα, υπάρχει ζωή, η οποία, παράδειγμα, στη δείχνει είτε σαν μάζα, είτε μονάδες, είτε με μικρόψαρα, με χρώματα, με γραμμές. Αυτά, όταν αλλάζουν τα σχήματα, κάποιος που σιγά σιγά παρατηρεί, καταλαβαίνει π.χ. ότι κάποια ψάρια μπορεί να είναι σε δραστηριότητα ή να κυνηγάνε. Μπορεί να δεις π.χ. ψάρια που κάθονται στο ρέμα και να είναι πάνω στην πέτρα. Δοκιμάζοντας τον εξοπλισμό, βλέπεις τις αντιδράσεις. Κάποιες φορές, παράδειγμα, γιατί δεν είναι πάντα οι τέλειες συνθήκες για να σου δείξει ένα βυθόμετρο, μπορεί να χρειαστεί να ψάξει ένα τόπο από άλλη μεριά, να δεις διαφορετικές εικόνες. Γιατί τα συμβατικά απλά βυθόμετρα, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις, νομίζουμε ότι βλέπουμε ακριβώς από κάτω. Δεν βλέπεις ακριβώς από κάτω. Υπάρχει μια απόκληση 15 και 20 μέτρων πολλές φορές. Ωραία. Και κάποια ψάρια, τα οποία μπορεί να νομίζεις ότι είναι μικρά, να είναι μεγάλα, απλά να μην είναι στον κόνο. Ή π.χ. να βλέπεις κάποιες σκιές, πρέπει να απονειρεύεσαι. Το πιο βασικό είναι ότι οτιδήποτε και να σου δείξει το βυθόμετρο, πρέπει να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά, να έχεις υπομονή και να πειραματίζεσαι. Σιγά σιγά ο εξοπλισμός σου ξεκλειδώνει τόπους. Καταλαβαίνεις, παρατηρώντας το βυθόμετρο και έχοντας πάντα 1-2-3 σετ, μπορείς γρήγορα να καταλάβεις τι συμβαίνει σε ένα τόπο. Τα μηχανήματα που έχουμε είναι σύγχρονα, είναι δυνατά. Και τώρα πια έχει ξεκλειδώσει το ψάρεμα, ειδικά κάτω από τα 100 μέτρα, γιατί το εύκολο ψάρεμα είναι, και που η πληροφορία για τους περισσότερους είναι, η ζώνη των 20 έως 70-80 μέτρων είναι το εύκολο. Από τα 80 και μετά αρχίζουμε να δοκιμάζουμε άλλους αισθητήρες πιο δυνατούς για να ψάξουμε πιο βαθύ ψάρεμα. Αλλά γενικά και μέχρι αυτά τα σημεία το βυθόμετρο σου λέει, σου δείχνει πολλές πληροφορίες. Για το ακόμα, για το πώς κυνηγάνε τα ψάρια, για τα κοπάδια που έχει κάτω, για το πώς είναι ο τόπος, αν έχει μονόπετρα, αν έχει τραγάνα, λάσπη, οτιδήποτε. Και αυτό, δηλαδή, και να μην στο γράφει πάνω, γιατί υπάρχουν εταιρείες που στο γράφουν, κάποιες άλλες εταιρείες στο δείχνουν με τα χρώματα. Αυτό, λοιπόν, έχει να κάνει με την εξοικείωση του ψαρά. Και μετά με τα εργαλεία του. Δηλαδή, το βυθόμετρο μπορεί να σου δείξει την πληροφορία και εσύ με την εμπειρία σου μπορείς να παίξεις με τον εξοπλισμό, να πειράξεις τα ψάρια, να τα τρολάρεις. Δηλαδή, μπορείς να αυξομοιώσεις ταχύτητα και να τα μπερδέψεις και να μην είναι το συνδυσμένο. Γιατί έχεις την πληροφορία την από κάτω ή ότι κυνηγάνε. Άρα, παρατηρώντας το δόλωμά σου να κατεβαίνει και παίζοντας, χειρίζοντας το καλάμι κατάλληλα, μπορείς να προκαλέσεις πολύ περισσότερο από το να μην ξέρεις. Βέβαια, και χωρίς να έχεις βυθόμετρο, με τους εξοπλισμούς που έχουμε σήμερα, 100% μπορείς να πιάσεις ψάρια. Δηλαδή, ναι, αυτό που είπε στον κόσμο πριν χρόνια ήταν το cast jigging, ας πούμε, το οποίο, τι ήτανε, στην πραγματικότητα είναι σαν να λέμε μια έξτρα κατάσταση του heavy spinning, απλά πετώντας μακριά το χύψη δόλωμα σιλικόνη πλάνο ή τεχνητό, το οποίο, επειδή ψαρεύει σε μεγαλύτερη ακτίνα, είναι εκτεθειμένο, άρα τι, έχεις παραπάνω πιθανότητες για χτύπημα ψαριού. Και έτσι, ακόμα δηλαδή, εγώ δεν είχα βυθόμετρο για πολύ καιρό. Μου είχε χαλάσει. Δεν μπορούσα να το αντικαταστήσω. Δεν θα πήγαινα για ψάρεμα, όχι βέβαια. Εννοείται πως πήγαινα και ήμουν φούλα αποδοτικός. Γιατί είχα υπομονή
Γιατί π.χ. έβλεπα τους χάρτες, λέω είμαι στο περίπου εκεί και ξεκίνησα με διαφορετικούς εξοπλισμούς να ψάχνω. Φυσικά όταν έχεις βυθόμετρο δεν χάνεις χρόνο. Ξέρεις τι κάνεις, πας σε ένα τόπο, ψάχνεις, λες OK, δεν έχει ψάρια εδώ, φεύγω. Ή ανακαλύπτεις σημεία. Το πιο βασικό πράγμα για όλους, Γιώργο, με τα βυθόμετρα και όλο αυτό το. Πώς θα το εξηγήσω, αυτή η επιμονή, γιατί είναι ότι αν έχεις ένα αξιόπιστο βυθόμετρο, είναι πολλά τα οποία δεν υπάρχουν πληροφορίες. Δηλαδή, ό,τι και να σου πει ο χάρτης, δεν θα σου δείξει ένα βυθισμένο ναυάγιο που μπορεί να μην έχει βρεθεί, μια βάρκα που ξαφνικά είναι την έχει παρασύρει το ρέμα και βρίσκεις εσύ ένα κομμάτι που είναι στα 70 μέτρα, ας πούμε, και κρατάει ψάρια, παράδειγμα. Θέλω να πω ότι αυτή είναι η μαγεία. Ότι αυτή την πληροφορία δεν μπορεί να σου δώσει ένας επαγγελματίας ψαράς, παράδειγμα, όσα χρόνια και να έχει στη θάλασσα. Γιατί τα μηχανήματα είναι πιο σύγχρονα και ένας σύγχρονος ερασιτέχνης ψαράς μπορεί να γίνει πιο έμπειρος ακόμα και από έναν παλιό επαγγελματία. Τόσο πολύ δηλαδή έχει εξελιχθεί το ψάρεμα. Και πιθανόν σε όλα τα είδη, όχι μόνο δηλαδή στο ψάρεμα με τα. Πώς το λένε, στη Μεσόγειο στα βαθιά, πιθανόν όπως και εσάς στα γλυκά νερά που έχει να κάνει με στα ποτάμια με ζάντερ που ψάχνεις με side image, κλαδιά, ποτάμια και όλα αυτά, είναι η ίδια κατάσταση. Ναι, εδώ πλέον έχουν αρχίσει και χρησιμοποιούν πάρα πολύ την καινούργια τεχνολογία, αυτό με το 3D imaging, ναι. το οποίο φαίνεται καθαρά το ψάρι, φαίνεται και το μπροστά, τεχνητό ναι. σου και μπροστά σου, ναι, δηλαδή ναι, στην οθόνη, είναι σαν να παίζεις κομπιούτερ, πραγματικά ναι, δηλαδή, έχει καταντήσει γελίο, δηλαδή φαίνεται και το χτύπημα. Ναι, ισχύει, απλά τι γίνεται, αυτό ας πούμε, επειδή στο spinning η μαγεία ποια είναι. Καλό θα είναι να μην το ξέρεις αυτό και να τα χέρια σου και οι καρποί σου να είναι πάντα έτοιμοι, να βγάλουν κάποια πλεύση και να καρφώσουν. Άρα, okay, πολύ ωραία πληροφορία στο να μάθεις κάποιους τόπους, αλλά καλύτερο να είναι γιατί έτσι αφού η γνώμη μου είναι παράδειγμα όταν μάθεις π.χ. κάποια σημεία, δεν χρειάζεται να κοιτάς την οθόνη, μετά απλά παρατηρείς το περιβάλλον και ψαρεύεις και προσπαθείς σε όλες τις τεχνικές. Σωστά. Για κάποιον που ξεκινάει τώρα, που ναι. δεν έχει εμπειρία, που θα ήθελε να, έτσι τώρα που είναι και Χριστούγεννα, έχουν μαζέψει, ας πούμε κάποιο παιδί μάζεψε 150-200 ευρώ από τα κάλαντα, θέλει να ασχοληθεί με το ψάρεμα, τι θα του συνιστούσες τώρα αυτή τη στιγμή, έναν εξοπλισμό με τον οποίο θα μπορέσουν οι γονείς του, ας πούμε, να το πάνε σε κάποια περιοχή έτσι γύρω από την Αθήνα και από τα βράχια να μπορέσει να ψαρέψει κάτι. Λοιπόν, ενώ π.χ. δεν έχω το χρόνο εγώ να το κάνω πάρα πολύ, το εξειδικευμένο light spinning που έχει ονομαστεί LRF, ας πούμε, γενικά οι καταστάσεις του ultra light spinning, να σου το πω απλά. Είναι από τα αγαπημένα μου, πρέπει να σου το πω αυτό. Τι γίνεται, επειδή είναι πολύ αποδοτικό και διασκεδαστικό και μπορείς να πιάσεις το οτιδήποτε και να σου φέρει, δηλαδή επειδή είναι λεπτά τα εργαλεία, μπορείς να πιάσεις από γύλους, κοκοβιούς και μεγάλα ψάρια, τα οποία εντάξει, για αρχή δεν είναι εύκολο να τα συγκρατήσεις, αλλά με την εμπειρία σιγά σιγά νομίζω ότι το LRF και το light spinning είναι ένα βασικό στάδιο και σε μικρές ηλικίες που παντού σε μια παραλία, σε ένα λιμάνι, οπουδήποτε και να πας, κάποιος θα έχει επιτυχία και θα περάσει πολύ ωραία. Γιατί μετά τι γίνεται, θα μπορούσα να σου πω ναι, να πας να κυνηγήσεις λαβράκια, να πάρει κάποιος ένα light κανονικό spinning, ας πούμε, medium, το οποίο να κυνηγήσει λαβράκια και ίσως και κάποια άλλα ψάρια. Απαιτεί μετά περισσότερα πράγματα και ειδικά σε μικρές ηλικίες δεν είναι εύκολο. Μετά το επόμενο στάδιο για κάποιον που είναι, ας πούμε, θέλει απλά να ξεκινήσει, γενικής χρήσης είναι light medium, το οποίο απευθύνεται λίγο πολύ σε όλα τα θυράματα και το παίρνει κάποιος στις διακοπές του, ξεκινάει και χωρίς να ξέρει, μένει στην Αθήνα, πάει σε ένα λιμάνι, πάει οπουδήποτε και τι έχει. 10 διαφορετικά τεχνητά, 10 διαφορετικές σιλικόνες και πειραματίζεται μέχρι να πάρει να δει τι είναι αυτό που θα ταιριάξει. Γιατί αν θες να εξειδικευτείς, είναι εντελώς διαφορετικός ο εξοπλισμός για τα λαβράκια, για λούτσους γοφάρια, για μεγαλύτερα ψάρια ή ακόμα και για πολύ μεγάλα ψάρια από τα βράχια πάλι. Όπως π.χ. είναι το heavy spinning και το short jigging. Άρα για μένα, για τα μικρά, τους νέους φίλους LRF light spinning, για κάποιον που ξεκινάει τώρα, τα ίδια ή light medium, το οποίο λίγο πολύ απευθύνεται σε μεγάλη ποικιλία ψαριών και μπορείς να ψαρέψεις από πολλά σημεία. Λοιπόν, ας αλλάξουμε λίγο θέμα, ας μείνουμε λίγο στο ψάρεμα βέβαια, αλλά ας αλλάξουμε λίγο θέμα με το
Κώστας Αντωνιάδης, Fishing Adventures, φυσικά. σε έχουμε δει να γυρνάς όλο τον κόσμο, έτσι. Πώς ξεκίνησαν αυτά τα ταξίδια? Μιλάμε τώρα ότι είναι κάπου ενδιάμεσα, θα έλεγα, σε χρονικό όριο, ας πούμε, από τότε που ξεκίνησες μέχρι σήμερα που το έχεις κάνει επάγγελμά σου. Κάπου στα μέσα βλέπουμε έναν Κώστα ο οποίος ταξιδεύει ανά τον κόσμο, πιάνει διαφορετικά είδη ψαριών, μας γνωρίζει την κουλτούρα των χωρών που επισκέπτεται. Πες μου λίγο έτσι, ποιο ήταν το σκεπτικό σου, πώς ξεκίνησε και επίσης και τα πλάνα σου για το μέλλον, έτσι. Ποιο ήταν το σκεπτικό? Βασικά, στην αρχή δεν υπήρχε... Είχα κάνει κάποια ταξίδια, τα οποία ήταν χωρίς ψάρεμα και δεν υπήρχε ουσιαστικά το σκεπτικό ότι θα κάνω αυτό, δηλαδή θα ταξιδεύω σε διάφορα μέρη για να ψαρέψω. Όταν γνώρισα τη γυναίκα μου, τέλος πάντων, πριν 10 χρόνια, είχαμε και δύο την ίδια τάση, περισσότερο η γυναίκα μου, του να πάμε στο εξωτερικό. Και θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά, μετά από ένα ταξίδι που είχε κάνει η γυναίκα μου, το οποίο ήταν σχετικά δύσκολο, Αμερική, ας πούμε, θέλησε να το οργανώσουμε λίγο καλύτερα μαζί. Και μου πετάει και την ιδέα, δεν παίρνεις και κανένα καλάμι μαζί, ας πούμε, γιατί μπορεί να πάμε σε κάτι. Δηλαδή, τόσο απλό και αθώο, κάτι να δοκιμάσουμε. Λοιπόν, και φυσικά εννοείται που σπήρα εξοπλισμό μαζί και ξεκινήσαμε, κάναμε τις διακοπές και είδαμε ότι μπορώ και να ψαρέψω χωρίς να έχω, δηλαδή ενώ υπήρχε το YouTube και έβλεπες, δεν το είχα πάρει τόσο ζεστά. Όταν κατάλαβα ότι εφόσον πάω διακοπές, γιατί εμείς θα πηγαίναμε έτσι και τις διακοπές, δηλαδή πάντα κάναμε οικονομίες και για να κάνουμε ένα ταξίδι το χρόνο. Δουλεύαμε και δύο πάρα πολύ σκληρά όλο το χρόνο για να καταφέρουμε να μαζέψουμε ένα ποσό. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, τα εισιτήρια είναι ακριβά, το να μείνεις κάποιες μέρες, όλο το ταξίδι δεν είναι κάτι φθηνό, δεν είναι όπως να πας κάπου στην Ελλάδα. Ωραία. Και έτσι το οποίο και πάλι κοστίζει, έτσι, δηλαδή δεν είναι... Ναι. Και τώρα πια, ναι, δυστυχώς κοστίζουν ακόμα παραπάνω. Αλλά αν έχεις σωστό προγραμματισμό, γιατί και εμείς δουλεύαμε, σου λέω και εγώ δούλευα, ταξιδεύαμε πριν ξεκινήσω, πριν δραστηριοποιηθώ επαγγελματικά, δηλαδή... Δουλεύαμε και 2, 10 ώρες, 12 διπλές δουλειές για να καταφέρουμε. Και π.χ. δεν είχαμε πάντα άδεια, έπρεπε να τα συνδυάσουμε όλα. Ωραία, και αυτό ήρθε σιγά-σιγά. Μετά, όταν ξεκινάς και ταξιδεύεις, σου δημιουργείται πέρα από το ψάρεμα, θες να ταξιδεύεις. Δηλαδή, τρελαίνεσαι όταν βλέπεις νέες εικόνες, εμπειρίες, ανθρώπους, μέρη. Αυτό μπορώ να σου πω ότι μετά τα πρώτα 2-3 ταξίδια είχαμε πάθει. Δηλαδή, ήταν ο στόχος μας το επόμενο ταξίδι. Πάντα το επόμενο ταξίδι. Και έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η γυναίκα μου σε αυτό, γιατί κατάλαβε ότι μπορούμε να ταξιδεύουμε και να ψαρεύουμε. Δηλαδή, πάντα σκέψου, η Βικτώρια είναι πίσω από την κάμερα. Εκείνη τραβάει τα βίντεο. Λοιπόν, συνήθως. Και έτσι το οργανώσαμε λίγο καλύτερα. Και πάντα προσπαθούμε, δηλαδή, με το ίδιο μοτίβο κινούμαστε, να μπορέσουμε να εξερευνήσουμε όσο περισσότερα μέρη, να δοκιμάσουμε όλο και περισσότερα πράγματα. Και έτσι κυλήσαν τα χρόνια. Με αυτή τη λογική, ότι πάμε να περάσουμε ωραία και βγήκε πολύ, δηλαδή είχε και ανταπόκριση από τον κόσμο, αγαπήθηκε, ξέρεις, και δηλαδή θα ήθελα να ταξιδέψω και σε άλλα μέρη, θα ήθελα να κάνω και άλλα πράγματα, αλλά εντάξει, όλα θέλουν προγραμματισμό. Και υπομονή. Από όλα αυτά τα ταξίδια, λοιπόν, τι σου έχει μείνει, ας πούμε, έτσι, περισσότερο χαραγμένο στο μυαλό? Λοιπόν, αυτό γενικά για όποιον ταξιδεύει, δύο μέρη μου έχουν μείνει περισσότερο από όλα. Αυτό που ήταν, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω σαν το Avatar, ένα απίστευτο μέρος που δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο στον κόσμο, είναι τα Faroe Island. Δεν περιγράφεται, αυτό που ζήσαμε εκεί δεν το έχουμε ξαναδεί, ήταν πολύ ιδιαίτερο και αν κάποιος... εύχομαι μία φορά στη ζωή του να μπορέσει να πάει να το δει. Αν κάποιος ταξιδεύει, είναι ένα μέρος που πρέπει να πάει, γιατί δεν είναι ένα συνηθισμένο μέρος. Ωραία. Και σίγουρα μετά το Περού. Το Περού έχει τόσα διαφορετικά μέρη. Έχει έρημο, χιόνια, τον Αμαζόνιο. Έχει όλα τα κλίματα. Είναι εντυπωσιακό. Είναι μια πολύ μεγάλη χώρα που έχει τρομερή παράδοση. Ο κόσμος είναι... Καλό συνάδελφο, δεν ξέρω. Το Περού μου είναι πάρα πολύ. Δηλαδή,
Είχαμε 2 εβδομάδες και ήταν τόσο λίγο τελικά. Χρειαζόταν ένας μήνας για να μπορέσεις να ταξιδέψεις στο Περού. Να δεις μέρη και να κάνεις. Δηλαδή ήταν το μόνο μέρος που δεν ήθελα να ψαρέψω, απλά να παρατηρώ και να πηγαίνω. Που και εκεί ψάρεψα. Όχι απλά ψάρεψες. Από το Περού μου έκανε τρομερή εντύπωση οι άνθρωποι. Γενικά δηλαδή, που με όποιος βγήκε μπροστά στην κάμερα, ήταν πραγματικά απίστευτο το πώς σε υποδεχτήκαν αυτά τα παιδιά. Για μένα, μια παρένθεση εδώ, ότι το αγαπημένο μου επεισόδιο είναι Φαρόε. Νομίζω στο έχω πει και κατηδίαν, και το έχω σκοπό, ας πούμε, να πάω και εγώ κάποια στιγμή. Και κάτι που δεν το γνωρίζεις, ναι, είναι ότι ο πατέρας σου Στέιναρ είναι από τα Φαρόε. Αλήθεια? Ναι. Οπότε το έχουμε πλάνο. Καλά, εντάξει. Αυτά τα ψάρια, ξέρεις, που είναι όλα αυτά τα μπακαλιοροειδή, χάντοκ, πόλοκ, πολύ αποδοτικό ψάρεμα, εύκολο, θα περάσετε ωραία. Με light spinning μπορείς να πιάσεις από μάκαρολ, από όλα αυτά τα είδη, πάρα πολύ. Τα κάναμε αυτά τώρα που είχαμε πάει να φέρουμε τη βάρκα. Είχαμε πάει επάνω στο Τρόμσο, στην Νορβηγία, με το Στέιναρ. Και κάναμε κάτι ψαρέματα εκεί. Βέβαια, ο σκοπός μας ήταν να πάμε να φέρουμε τη βάρκα μου. Εξού και το κανάλι, έτσι, το The Outboat. Και για να καταλάβεις, ταξιδεύαμε 18 ώρες σερί. Φύγαμε από Τάμπερε και πήγαμε κατευθείαν Νορβηγία. Παρκάραμε το αυτοκίνητο, πήγαμε σε ένα φίλο, επισκεφτήκαμε ένα φίλο. Πήγαμε στο σούπερ μάρκετ, πήραμε ένα κουτί μπύρες, πήραμε τα ψαρικά μας και πήγαμε για ψάρεμα. Τον χάσαμε τον Κώστα. Περιμένουμε να ξαναμπεί στη συζήτηση. Ναι, συνεχίζουμε. Αυτό που έλεγα, ότι ναι, πήγαμε στο Τρόμσο και ψαρέψαμε, και με τα παιδιά ουσιαστικά ψαρέψαμε μια Παρασκευή απόγευμα και ένα Σάββατο πρωί και φύγαμε με 40 κιλά μπακαλιάρους. Χαμός. Ναι, και φανταστικά μέρη, ας πούμε, και να είσαι από την παραλία. Είχαμε βρει ένα λιμανάκι, ένα μικρό είχαμε πάει και ψαρέψαμε και το ευχαριστηθήκαμε πάρα πάρα πολύ. Πώς το πες το μέρος, Τρόμσο? Στο Τρόμσο ήμασταν, δεν ήμασταν, είχαμε πάει λίγο πιο κάτω, λίγο πιο χαμηλά, ένα μισά ώρα από το Τρόμσο. Ήταν, είναι μια περιοχή που λέγεται Χέλα. Και είναι πάρα πολύ γνωστό μέρος για την Νορβηγία, για ψάρεμα. Δηλαδή, άμα πας στο YouTube και βάλεις Χέλα, ας πούμε, έχει μέρη για να μπορέσεις να νοικιάσεις εξοπλισμό, να νοικιάσεις βάρκες, να βγεις για ψάρεμα. Είναι ένα από τα καλύτερα μέρη για μπακαλιάρο εκεί. Για Χάλιμπατ. Για Χάλιμπατ πιο πάνω, και πιο μάλιστα πάνω. Το προγραμματίζουμε το ταξίδι τώρα για το καλοκαίρι. Εγώ θέλω να το κάνω αυτό, Γιώργο. Είναι το, δηλαδή, είναι το, μου έχει μείνει αυτό το ψάρι, θέλω να το πιάσω. Δηλαδή, το θα πλέον, πάμε Χάμερφεστ. Θα πάμε Χάμερφεστ. Έχουμε βρει άτομο για να νοικιάσουμε ένα ριμπ, δηλαδή φουσκωτό σκάφος. Και σίγουρα θα το κάνουμε αυτό το καλοκαίρι. Το έχουμε αποφασίσει ότι θα πάρουμε το αυτοκίνητο από Φιλανδία και θα πάμε κατευθείαν, όπως τη βλέπεις τη γραμμή, ας πούμε, βόρεια. Ναι. Θα πάμε, είναι το Χάμερφεστ ακριβώς από πάνω, Νορβηγία. Και το έχουμε σκοπό τώρα για αυτό το... Αν ένα πράγμα θα συμβεί το 2024, θα είναι αυτό. Μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν, έχω πει και στην εισαγωγή που έκανα στο βίντεο, ότι εκτός από το κανάλι σου, σε έχουμε γνωρίσει και από την εκπομπή στο Μέγκα, αν δεν κάνω λάθος, το Φύση, με το Γιάννη Τσιμιτσέλη. Ναι. Πώς έγινε αυτή η συνεργασία? Και πρέπει να σου πω ότι δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι και αυτό που βγάζεται από την εκπομπή προς τα έξω, για μας που τη βλέπουμε την εκπομπή, είναι ότι είναι μια φανταστική παρέα, ότι κάνετε παρέα, ότι είναι σαν να είστε φίλοι δεκαετίες. Να είσαι καλά, ήταν μια τρομερή εμπειρία από όλες τις απόψεις. Και δηλαδή, και μέχρι και αυτό, η εκπομπή αυτή, ας πούμε, και όπως γνωρίστηκα με τα παιδιά, ήταν από το YouTube, δηλαδή με βρήκανε μέσα από εκεί. Θέλω να πω ότι όλα τελικά ήρθαν σιγά-σιγά, βήμα-βήμα, και κουμπώσανε, ας πούμε, στο να υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Και περάσαμε πάρα πολύ ωραία, κάναμε αυτά ταξιδιωτικά, γυρίσαμε πολλά μέρη στον κόσμο, στην Ελλάδα φυσικά, ψαρέψαμε, ήτανε μια... Φάγατε. Ναι, καλά. Μια από τις καλύτερες εμπειρίες που έχω ζήσει, γιατί
είδα και πώς επαγγελματικά πώς γυρίζεται, π.χ. ένα βίντεο παραγωγή ολόκληρη, έτσι. Ήταν ίσως η καλύτερη εμπειρία που έχω ζήσει σε κάτι τόσο οργανωμένο. Δηλαδή, εγώ είχα αναλάβει το ψαρευτικό κομμάτι, όπως κάνω τα μαθήματα, τα έκανα και στην εκπομπή, το ίδιο πράγμα. Απλά είχαμε να κάνουμε, για να γίνει πιο σωστά, είχαμε και την παραγωγή, η οποία έπρεπε να καλύψει όλο αυτό, τις συνθήκες, τους καλεσμένους, ήταν τρομερό. Και το καταφέραμε, το βγάλαμε εις πέρας. Νομίζω ότι βοήθησε και το κανάλι σου στο YouTube ότι η ποιότητα των βίντεο που έχεις ανεβάσει έκτοτε έχει ανέβει πάρα πολύ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πάντα μπορείς να είσαι καλύτερος και να βελτιώνεσαι. Σίγουρα έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο η εκπομπή, για το, ειδικά και στα ταξίδια μου, στο πώς πρέπει να κινηθώ για να έχω μια έτσι πιο καλύτερη ποιότητα και περισσότερη πληροφορία, θα έλεγα. Όλα είναι σημαντικά, οι βήματα. Και βέβαια, ναι, δεν σταματάμε. Έτσι, έχω πολύ δρόμο εγώ μπροστά μου, γιατί δεν, ξέρεις, όλα και αυτά απαιτούν χρόνο και οργάνωση. Και ακόμα, να σου πω την αλήθεια, εγώ έχω πολύ δρόμο μπροστά μου για να φτάσω σε ένα επίπεδο το οποίο να είναι παραγωγής, ας πούμε, να είναι ακόμα καλύτερο. Έχω πολύ δρόμο. Αλλά εντάξει, το παλεύουμε, συνεχίζουμε, vlog και όπως πάει. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, τώρα θέλω να αλλάξω λίγο την κουβέντα μας, γιατί όπως ξέρεις το κανάλι το δικό μου μπορεί να είναι ψαρευτικό, αλλά κυρίως είναι ότι προσπαθώ να επιδιορθώσω τη βάρκα που αγόρασα. Οπότε είναι πιο πολύ κανάλι για βάρκα, θα έλεγα. Δεν έχω ανεβάσει ακόμα ψαρευτικό βίντεο, αν και σκοπεύω να το κάνω και αυτό σε λίγο καιρό, να βγούμε για ψάρεμα με τα παιδιά στον πάγο, να δοκιμάσουμε να πιάσουμε κάποιες πέρκες. Ναι, λοιπόν, οπότε θα έλεγα ότι πώς ξεκίνησε για σένα το μικρόβιο με τη βάρκα, γιατί είναι μικρόβιο πραγματικά. Ναι, κοίτα, αφού πρώτα πέρασαν τα στάδια που ψάρευα απ' έξω, είχα κάνει πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή τεχνικές απ' έξω που ήταν αποδοτικά όλα αυτά και μ' άρεσαν, ήταν φυσικό και επόμενο, αν ήθελα να το εξελίξω, να μπω και σε κάποιο πλωτό μέσο για να μπορέσω να εξερευνήσω όλες αυτές τις δυσπρόσθετες περιοχές, έτσι. Το πρώτο σκεπτικό ήταν αυτό, τα μέρη που δεν μπορούσα να πάω. Λοιπόν, και η πρώτη προσέγγιση και ας πούμε η εύκολη, αν μιλήσουμε για Ελλάδα, μπορεί και για άλλες χώρες, ήταν η χρήση συμβατικού φουσκωτού, το οποίο είχε κατά εξής πλεονεκτήματα. Έμπαινε στα μάξι, ωραία, το έστεινες και το έριχνες όπου θες, όποια παραλία θες, μηδενικά έξοδα, δηλαδή δίνεις ένα κόστος για αρχή να το πάρεις, αλλά αυτά που σου προσφέρει, μπορεί κάποια πράγματα να μην μπορείς να τα κάνεις με ένα μεγαλύτερο σκάφος, και γιατί τα έξοδα είναι μεγάλα και γιατί δεν, από πολλές απόψεις, δεν μπορεί να μην μπορείς να φτάσεις καν, να είναι πολύ μακριά. Ενώ παράδειγμα με ένα μαξάκι έτσι λίγο, το οποίο μπορεί να πάει και σε ένα χωματόδρομο, ας πούμε, λίγο πιο ψηλό, και ένα μικρό βαρκάκι, το έστεινε σε δυσπρόσθετα μέρη και ήσουν ξαφνικά σε ανεξερεύνητες περιοχές, σε παράδεισο, μπορώ να πω, σε πάρα πολλά σημεία. Αυτό έκανα εγώ πολλές φορές. Έστεινα το βαρκάκι σε διάφορα σημεία, φουσκωτό μικρό. Είχα αλλάξει πολλά φουσκωτά μικρά. Από 3 μέτρα έως 4. 3-10, 3-30, 3-40, 3-60, 3-90. Κάπου 4, έτσι πώς το λένε, εξελίχθηκα. Και μπορώ να σου πω ότι ίσως είναι το πιο, κάποιος που δεν έχει εμπειρία και θέλει να ξεκινήσει, ίσως είναι το πιο safe να έχει ένα μικρό φουσκωτάκι με μία τετράχρονη μηχανή, ας πούμε, θα πρότεινα 8, 10, 15 ύπων, για να μπορεί να έχει και μία ταχύτητα, να μπορεί να πάνε και δύο άτομα. Με ένα μήκος 3.30, 3.40, 3.60 είναι ότι πρέπει. Και είσαι μια χαρά. Δηλαδή, κάνεις το χόμπι σου και περνάς ωραία ανέξοδα. Η πρώτη επαφή. Μετά, αν με ρωτήσεις, παράδειγμα, αν κάποιος π.χ. μένει σε κάποιο μέρος και μπορεί να μείνει η βάρκα μέσα, μπορείς να πάρεις μια βαρκούλα 4 μέτρα, ας πούμε, πάλι με μια μικρή μηχανή, που μπαίνει, βγαίνει εύκολα στη θάλασσα, ακόμα και με μικρό αμάξι, και να κάνεις πάλι τα ψαρέματά σου σε κοντινές αποστάσεις. Είναι ανάλογα τι θες. Δηλαδή, παράδειγμα, γιατί εγώ, για να μην μακρηγορώ, αν έχεις κάποια πιο συγκεκριμένη ερώτηση,
βάσει των εμπειριών που έχω, θα μπορώ να στυλίσω, ας πούμε, πιστεύω, σε αυτά τα δεδομένα, έτσι. Μέχρι τα δεδομένα που έχω φτάσει, γιατί έχω αλλάξει πολλά σκάφη, είμαι συνέχεια στη θάλασσα, έχω συνεργάτες, βλέπω το τι συμβαίνει στη θάλασσα και ποιοι είναι οι καλύτεροι συνδυασμοί. Ανάλογα τις ανάγκες καθενός. Νομίζω ότι το λες πάρα πολύ σωστά, ότι πρέπει κάποιος που ενδιαφέρεται να αγοράσει βάρκα, πρέπει να αναλύσει τις ανάγκες του πρώτα απ' όλα. Και για Ελλάδα, όπως είπες, με ένα φουσκωτό συνήθως μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου. Να μιλήσω για μένα που είμαι Φιλανδία και σου έχω στείλει αμέτρητα βίντεο και φωτογραφίες που έχω βγει για ψάρεμα και σου λέω «Κώστα, κοίτα τι απίστευτη μέρα μας κάνει», και μετά από 5 λεπτά σου έχω στείλει φωτογραφία που είμαι λούτσα πραγματικά από τη βροχή. Εκεί πλέον αλλάζουν λίγο τα δεδομένα. Δηλαδή για μένα ένας από τους βασικούς κανόνες, ας πούμε, που είχα βάλει στον εαυτό μου πριν αγοράσω βάρκα, είναι ότι θα πρέπει να είναι ημικάμπινο. Αλλιώς δεν είναι λογική. Από τις συνθήκες. Ακριβώς. Οπότε θέλω να πω ότι έχεις πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που λες. Αν και από τη βάρκα που σε έχουμε δει να χρησιμοποιείς στα βίντεο σου κυρίως, η βάρκα που χρησιμοποιείς επαγγελματικά είναι λίγο διαφορετική βέβαια. Από αυτές που αναφερόμαστε, και επειδή έχω δει πάλι πάρα πολύ κόσμο που ρωτάει αν μπορείς να δώσεις κάποιες λεπτομέρειες για αυτή τη βάρκα. Ναι, κοίτα, αυτό ακριβώς λόγω των αναγκών. Δηλαδή μία από τις βάρκες που έχω έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία με βοήθησε εμένα περισσότερο στο να μπορέσω να έχω έτσι μεγαλύτερη, πώς το πω, περισσότερες δυνατότητες. Ειδικά αν έχω παραπάνω από ένα άτομο, δηλαδή ως 3 άτομα, ας πούμε, παράδειγμα να σου πω, σε μία από τις βάρκες μου, που μπορώ να έχω ταχύτητα, αξιοπιστία στον καιρό και να γυρίσω πίσω ασφαλές, έτσι. Τώρα, γενικά για να καταλάβεις κάτι, όχι μόνο για τη δικιά μου βάρκα, για την οποιαδήποτε βάρκα, το σημαντικότερο, ανάλογα το μέγεθος, είναι αν κάτι χρησιμοποιείται αρκετά, είτε επαγγελματικά είτε και κάποιον που μπαίνει συχνά, πρέπει να είναι σωστά στημένο και με κάποιες προδιαγραφές. Δηλαδή, όταν αγοράζουμε ένα σκάφος, είναι καλό να βάζουμε ίσως και το μέγιστο σε κινητήρα, για να έχουμε, αν είμαστε συχνά στη θάλασσα, να έχουμε τις καλύτερες δυνατότητες, ακόμα και σε ένα βαρύ καιρό, ακόμα και σε βάρος π.χ. στο σκάφος από άτομα, να μπορούμε να ελέγξουμε καλύτερα το σκάφος. Ωραία, άρα η ποιότητα της μηχανής, ας πούμε, αν μιλάμε για δίχρονη τετράχρονη, η τετράχρονη είναι πιο ασφαλή από μια δίχρονη. Ωραία. Δεν θα σβήσει εύκολα. Είναι αξιόπιστες μηχανές. Γενικά, όλες οι σύγχρονες μηχανές δεν παθαίνουν εύκολα κάτι. Πρέπει να κάνεις εσύ κάποια λάθη για να σε προδώσει μια μηχανή. Ωραία. Και ένα πλαστικό το οποίο το έχεις ζυγίσει σωστά, έχεις την κατάλληλη υποδύναμη, μπορεί να σε εξυπηρετήσει και να κάνεις είτε επαγγελματικά ένα ταξίδι, είτε τη βόλτα σου πάλι με ασφάλεια και προσοχή. Έτσι. Υπάρχουν πολλών ειδών σκάφη στην αγορά που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Όσον αφορά το δικό μου σκάφος, είναι ένα σκάφος το οποίο συνδυάζει την οικονομία, την ταχύτητα, την προστασία του καιρού. Ωραία. Και είχε χώρο για να μπορέσω να κάνω το ψάρεμα που κάνω εγώ, να το κάνω σωστά. Δηλαδή, αυτό μου πρόσφερε εμένα αυτή η επιλογή. Από εκεί πέρα, είναι τι θες να κάνεις. Δηλαδή, γιατί εγώ έχω και άλλα σκάφη, ας πούμε. Το καθένα κάνει τη δουλειά του. Π.χ. το φουσκωτό κάνει τη δουλειά του. Κάποιο άλλο πλαστικό, το οποίο είναι πιο ρηχό, κάνει κάτι άλλο συγκεκριμένο. Είναι τι θες. Δηλαδή, έχω άλλη βάρκα για το ποτάμι, άλλη βάρκα για την ανοιχτή θάλασσα, φουσκωτό για ανοιχτή θάλασσα. Είναι τι θες να κάνεις και πώς. Καταλαβες. Σωστά. Όλα τα σκάφη είναι καλά, αρκεί να τα δουλέψουμε σωστά και να ξέρουμε πού προορίζεται και τις δυνατότητες. Γενικά, αν, ας πούμε, να πούμε κάτι για τον κόσμο, είναι ότι όταν κάποιος επιλέξει να φτιάξει ένα σκάφος, πρέπει να ξέρει μέχρι πού μπορεί να πάει, να μην αψηφά τους καιρούς, ωραία, να μάθει πρώτα το σκάφος του, να μάθει τις αντοχές του, γιατί όταν μιλάμε για, όταν βγαίνεις στη θάλασσα και δεν γνωρίζεις, δεν μπορεί, είναι σαν να οδηγάς αμάξι χωρίς δίπλωμα, σε πώς το εξηγήσω, είναι επικίνδυνο. Χειρότερο. Πολύ χειρότερο, δηλαδή μπορείς να πνιγείς πάρα πολύ εύκολα. Το μόνο που μπορεί να σε σώσει, και αυτό δεν αλλάζει, είναι το φουσκωτό.
Το φουσκωτό λοιπόν και ένα θάλαμο να τρυπήσει έχει άλλους 4-5. Δεν μπορείς και νερό να μπει σε όλο το φουσκωτό, όλο, να γεμίσει όλα τα ταμπούκια, τα πόδια σου, θα είσαι πάλι στην επιφάνεια. Θα κρατηθείς πάνω του και θα σωθείς. Το πλαστικό και το καλύτερο να είναι και το πιο ακριβό αμερικάνικο, έχεις παράδειγμα πολύ λιγότερες πιθανότητες σε μια βαριά θάλασσα ή όταν χτυπήσει κάπου ή όταν κάνεις εσύ το λάθος ή οτιδήποτε, να χάσεις το σκάφος και να μπορεί και να χάσεις και τη ζωή σου αν δεν έχεις αντοχή, αν οι συνθήκες δεν το ευνοούν. Γιατί αν π.χ. βρεθείς σε κακοκαιρία το χειμώνα, κρύο το νερό, αψηφίσει ένα καιρό και πεις έχω 10-15 μίλια να γυρίσω και έχεις ατύχημα, δεν ξέρω αν θα προλάβεις να επιζήσεις μέχρι να σε βρούνε και αν θα προλάβεις να ειδοποιήσεις. Όλα αυτά που σου λέω έχουν συμβεί. Γι' αυτό και στα εξηγώ. Άρα, αν μιλήσουμε για βάρκες, το νούμερο είναι το φουσκωτό. Μόνο αυτό σώζει. Το φουσκωτό είναι η καλύτερη επιλογή. Κανείς δεν έχει πνιγεί σε εισαγωγικά με φουσκωτό. Θα μου επιτρέψεις να προσθέσω και κάτι που δεν το βρίσκουμε στην Ελλάδα σχεδόν καθόλου. Είναι και οι βάρκες αλουμινίου που τις έχουμε εμείς περισσότερο εδώ. Okay. Οι οποίες είναι ακριβώς είναι παρόμοιες βάρκες με αυτή που χρησιμοποιούσες στην Νορβηγία όταν είχες βγει με τον οδηγό. Οι οποίες και αυτές, άμα χτυπήσεις και αυτές, δεν πρόκειται να βυθιστούν με τίποτα. Είναι, τουλάχιστον για μας δηλαδή εδώ πέρα, είναι η άλλη εναλλακτική. Δεν θα βρεις τόσα πολλά φουσκωτά στην Φιλανδία. Θα βρεις περισσότερο αλουμίνιο παρά φουσκωτό, ας πούμε. Τα αλουμίνια, ας πούμε, εγώ παράδειγμα, να και κάτι. Δεν γνώριζα ότι μπορούν να μείνουν χωρίς να βυθιστούν. Δεν το ήξερα αυτό. Οι booster, οι βάρκες που υπήρχε η παραγωγή στη Φιλανδία μέχρι και πρόσφατα, μία από τις διαφημίσεις που κάνανε ήταν ότι βγάζανε την τάπα. Τραβούσανε την τάπα από τη βάρκα και την αφήνανε να γεμίσει νερό. Την αφήνανε να γεμίσει νερό για να τη διαφημίσουν ότι δεν βυθίζεται. Μάλιστα. Καλό στον Κάρολ. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Γιώργο. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Αυτό δεν το γνώριζα. Πολύ σημαντική πληροφορία. Και νομίζω ότι αυτή η πληροφορία που είπες τώρα είναι πολύ σημαντική για όλο τον κόσμο. Δεν φανταζόμουν αλουμινίους κάπως να μπορέσει να μείνει στην επιφάνεια για κανένα λόγο. Ναι. Πώς το εξήγουν, ποια είναι η κατασκευή που μπορεί να μείνει. Αν θυμάμαι καλά, προσθέτανε κάποιο φελιζόλ μεταξύ των τυχωμάτων του αλουμινίου, το οποίο είχε τόσο πολύ φελιζόλ που επειδή το αλουμίνιο είναι τόσο ελαφρύ, που ουσιαστικά το φελιζόλ κρατάει το αλουμίνιο επάνω στην επιφάνεια. Μάλιστα. Μπράβο, πολύ ωραία πληροφορία. Σημαντική. Και γι' αυτό για μας, γιατί βέβαια το αλουμίνιο έχει το άλλο κακό, ότι άμα το χτυπήσει μια πέτρα, ας πούμε, και τρυπήσει αν τρυπήσει είναι πάρα πολύ δύσκολο να κολλήσει, γιατί θέλει κόλληση αλουμινίου, η οποία είναι, δηλαδή θα σου στοιχίσει μια καινούργια βάρκα, ας πούμε, μόνο και μόνο για τον επαγγελματία για να σου την κολλήσει. Φοβερό. Το άλλο που μπορεί να συμβεί είναι ότι άμα στραβώσει το αλουμίνιο, δηλαδή αν είναι μια βάρκα η οποία είναι για ευθεία και στραβώσει λίγο έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ των ποτών να μπορέσει κάποιος να τη φέρει στην ευθεία της. Ακόμα και αυτές οι ακριβές εταιρείες, όπως είπες αυτή, ας πούμε, Finval, Buster, όλες αυτές. Ναι. Φίλους ψαράδες του εξωτερικού που χρησιμοποιούν αυτές τις δύο εταιρείες, που είναι πανάκριβα σκάφη. Δηλαδή, πανάκριβα. Δηλαδή φτιάχνεις ένα σκάφος 5-5,5 μάτρια και δίνεις 60-70 χιλιάρικα, ας πούμε. Πάρα πολλά χρήματα. Και μου έκανε εντύπωση. Αυτό που δεν ξέρω αν για το θαλασσινό νερό πόσα μοντέλα βγαίνουν, αυτό δεν γνωρίζω. Νομίζω υπάρχουν μερικά. Για το αλουμίνιο δεν παίζει ρόλο τόσο πολύ για το θαλασσινό νερό, αρκεί να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός με τον ηλεκτρισμό, δηλαδή το πλύσιμο εκτός του ότι πρέπει να την πλύνεις, αλλά όλα τα ηλεκτρικά που έχεις δεν θα πρέπει να γιώνουν πάνω στη βάρκα. Μάλιστα. Γιατί άμα κάνεις το λάθος και γιώσεις την βάρκα, το αλουμίνιο, δηλαδή την μπαταρία στο αλουμίνιο, εκεί τελείωσε. Αρχίζει και το τρώει μετά. Ο ηλεκτρισμός τρώει το αλουμίνιο, μπαίνει και το αλάτι μέσα και η βάρκα δηλαδή θα σαπίσει μέσα σε χρόνο ρεκόρ, ούτε ένα χρόνο δεν θα κρατήσει. Πολύ ωραία πληροφορία, δεν το γνώριζα εγώ αυτό. Ήξερα μόνο για την οξείδωση που κάνει το αλάτι, δεν ήξερα τη γείωση με το ρεύμα, τι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Ναι, είναι η λεγόμενη ηλεκτρόλυση που γίνεται και τα σακατεύει όλα.
Και για να σου πω την αλήθεια, πριν αγοράσω τη βάρκα που αγόρασα, κοίταζα πάρα πολύ για, βάρκες αλουμινίου. Και μάλιστα το εργοστάσιο για την booster ήταν εκεί που είχαμε πάει για ψάρεμα, στο Άχταρι. Ήταν εκεί, δίπλα είναι το εργοστάσιο. Ήτανε, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, γιατί την πουλήσανε την εταιρεία, νομίζω η Yamaha την αγόρασε. Μάλιστα. Λοιπόν... και κοίταζα κάποιες τέτοιες βάρκες, αλλά ήταν όλες, είχαν κάποιο χτύπημα, θέλανε κάποια κόλληση. Όταν έστελνα σε επαγγελματίες, αυτό είναι το πρόβλημα, πόσα χρειάζεσαι. Ήταν σαν, πώς να σου πω, δηλαδή μου ζητούσαν όσο θα αγόραζα τη βάρκα, ήθελαν να τη φτιάξουν. Πάντως, από ό,τι κατάλαβα, για να βρει και σε αυτή τη βάρκα, πάνω απ' ότι με την ίδια λογική, όπως έχουμε εμείς πολυεστέρα στην Ελλάδα, το ίδιο γίνεται και εκεί πέρα. Υπάρχουν πάρα πολλές βάρκες έτσι. Ναι, σωστότατο. Αυτό που συνέβη με αυτή τη βάρκα ήταν ότι την είχαν τρεις φίλοι, αν δεν κάνω λάθος, και δεν θέλανε να την κρατήσουν πλέον, γιατί δεν βγαίνανε καθόλου έξω. Το καλό με τη δικιά μου την υπόθεση είναι ότι την πετύχαμε Νοέμβριο, δηλαδή ήταν θέλουμε να τη διώξουμε, όποιος την πάρει πάρτινα, και έτυχε το γραφείο του φίλου μου που την βρήκε στη Νορβηγία να είναι 500 μέτρα από τη μαρίνα που ήταν η βάρκα. Λοιπόν, πήγε, την είδε, και για μας αυτό που μας ενδιέφερε ήταν ουσιαστικά δύο πράγματα. Να μην έχει τρύπες, να μην μπάζει νερό, και μάλιστα το κάναμε και αστείο, ας πούμε, και γελάμε, γιατί βρήκε νερό μέσα στην βάρκα και βούτυξε το δάχτυλό του και το δοκίμασε. Ναι. Για να δει αν είναι θαλασσινό το νερό ή αν είναι νερό βρόχινο. Ναι. Γιατί άμα ήταν θαλασσινό, σημαίνει ότι μπάζει η βάρκα από κάπου, οπότε δεν την αγοράζουμε. Ναι. Ευτυχώς ήταν βρόχινο. Και το άλλο ήταν ότι η μηχανή να λειτουργεί σωστά. Και η μηχανή ήταν μείον 10 έξω και απλά γύρισε το. Ναι, και πήρε αμέσως. Οπότε αυτό ήμασταν 100% σίγουροι ότι η μηχανή είναι σε καλή κατάσταση. Αυτό που γνωρίζαμε επίσης ήταν ότι το κάλυμα που είχε ήταν για πέταμα, δηλαδή βρώμαγε, είχε πρασινίσει, ενώ ήταν γκρι το χρώμα της κανονικά, και ήταν σκισμένη. Και το άλλο ήταν ότι δεν ξέρω αν είχαν πάει να προσπαθήσουν να κλέψουν τα ηλεκτρονικά ή οτιδήποτε, ό,τι καλώδιο υπήρχε πάνω στη βάρκα ήταν κομμένο με πένσα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν κάποιος παρακολουθεί το κανάλι μου ή αν κάποιος μετά από την κουβέντα μας θέλει και ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει το κανάλι μου, αυτή τη στιγμή δουλεύω τα ηλεκτρικά της βάρκας. Μπράβο. Εγώ που είδα κιόλας σένα το τελευταίο, μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί να ξέρεις, και το να φτιάξεις ηλεκτρικά δεν είναι κάτι εύκολο. Θέλει, πρέπει να γνωρίζεις. Και είναι σημαντικό να φτιαχτεί από την αρχή σωστά. Ναι, 100% να προσέξεις τι καλώδια θα αγοράσεις, γιατί στην αγορά υπάρχουν τα καλώδια που χρησιμοποιούμε σπίτι ή ας πούμε τα απλά καλώδια, και μετά υπάρχουν τα καλώδια τα οποία είναι για χρήση αποκλειστικά για βάρκα, και αυτό που παίζει ρόλο σε αυτό είναι ότι... κάποιος να χρησιμοποιήσει αυτά, γιατί δεν πρόκειται να σκουριάσει αυτό το καλώδιο. Είναι πάρα πολύ μαλακό στη χρήση του. Δεν κολλάει δηλαδή σε κάποια συγκεκριμένη θέση. Είναι σαν λάστιχο. Και είναι ενδεδειγμένη η χρήση αυτού του καλωδίου, ώστε να μην έχεις προβλήματα ηλεκτρικά στη βάρκα για τουλάχιστον μία δεκαετία. Γιατί εσύ που έχεις αρκετές βάρκες που έχεις χρησιμοποιήσει, γνωρίζεις ότι τα προβλήματα στα ηλεκτρικά αρχίζουν στην τριετία. Και πιο γρήγορα. Και πιο γρήγορα. Από το χρόνο, αν δεν έχεις προσέξει, δεν τα έχεις μογειώσει σωστά, μονώσει, να μην στο πας απλά, να μην τρώνε αλμύρες και υγρασίες, πολύ πιο σύντομα από τους 6-7 μήνες αρχίσεις να βλέπεις προβλήματα. Δεν θα πιάνει κάποια επαφή και σιγά σιγά αυτό μεγαλώνει, έτσι γίνεται. Γι' αυτό είναι σημαντικό να γίνει από την αρχή σου στη δουλειά, όπως έχεις κάνει εσύ. Ναι. Και αυτό ήταν κάτι που ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα, γιατί δεν αισθάνομαι πολύ άνετα να δουλέψω σε μια μηχανή, ας πούμε, γιατί πολύ απλά δεν έχω τις γνώσεις. Αλλά επειδή κάποιες ηλεκτρικές γνώσεις κατέχω, για μένα ήταν πολύ πιο εύκολο να δουλέψω στα ηλεκτρικά από ότι να αγόραζα κάτι που δεν θα λειτουργούσε η μηχανή, ας πούμε. Κατάλαβες. Σωστός. Και τουλάχιστον αυτή τη βάρκα, πριν ξεκινήσω να τη φτιάχνω,
Για μένα κάτι που ήταν σημαντικό ήταν, και πιστεύω ότι θα συμφωνήσεις αυτό, ότι να βγεις με τη βάρκα. Βγάλ την έξω, οδήγησε έτοιμα. Άμα κάνεις ψαρέματα, ψάρεψε έτοιμα, να βρεις ποια είναι τα σημεία που σου αρέσουν πάνω στη βάρκα. Ποια σημεία νομίζεις ότι θα πρέπει να αλλάξουν τελείως. Ποια σημεία είναι ok, το χρησιμοποιώ, αλλά θα πρέπει να το βελτιώσω. Λοιπόν, κάνε μια λίστα, γράψτε όλα κάτω και μετά για μας τουλάχιστον το χειμώνα που παγώνουν εδώ οι λίμνες, εγώ τώρα δεν μπορώ να βγω για ψάρεμα στο νερό, έτσι, μόνο κάτω στον πάγο, οπότε την έχω στον καράζ μου και τη δουλεύω. Και έχω τη λίστα μου τώρα και ξέρω ακριβώς τι πρέπει να δουλέψω μέχρι το Μάιο που θα την ξαναβγάλω. Εντάξει, εμείς εδώ πέρα όλοι βιάζονται, θέλουμε κατευθείαν να πάμε. Άρα, όποιος θέλει να αγοράσει μια βάρκα και να ξεκινήσει, πρέπει να δει τις ανάγκες του, να τη μάθει, να τη φτιάξει σωστά. Είναι αυτή η κατάσταση. Και η δικιά μου τουλάχιστον, το δικό μου το σκεπτικό είναι ότι μην βγεις και αγοράσεις μια βάρκα, δηλαδή βάλεις όλα σου τα λεφτά, όλο σου το budget σε μια βάρκα που θα βρεις μεταχειρισμένη, ας πούμε, και μετά βγεις έξω, τη χρησιμοποιήσεις και καταλάβεις, α, θα χρειαστεί και αυτό, θα χρειαστεί και το άλλο, θα πρέπει να βελτιώσω και αυτό, και μετά δεν έχεις λεφτά να κάνεις αυτές τις βελτιώσεις. Κράτα δηλαδή το budget λίγο χαμηλά. Ανανεώνουμε ραντεβού για άλλα θέματα, έτσι, τα βασικά τα λύσαμε. Εγώ θα σε ευχαριστήσω. Εγώ θα σε ευχαριστήσω που μου έκανες τη χαρά και την τιμή να είσαι στο κανάλι. Ένα τελευταίο, αν θες να στείλεις τις ευχές σου στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Το εννοείται, να υγεία σε όλο τον κόσμο, να είναι όλοι καλά. Υγεία, αγάπη, τι να πω, δηλαδή, ειρήνη, πάντα με υπομονή, όποιος ό,τι και να επιθυμεί μπορεί να γίνει, αυτό που θέλει, χρειάζεται είναι πάντα υπομονή, επιμονή και προγραμματισμό στο οτιδήποτε, έτσι. Οι συμβουλές μου όταν κάποιος και στο ψάρεμα και στη βάρκα και στο οτιδήποτε είναι να ζυγίσει τα πράγματα, το πώς, τι θέλει να κάνει, παράδειγμα, το που μένει, τι τεχνική θέλει να κάνει και να βάλει σε σειρά. Ο καθένας ξέρει πώς πρέπει να κινηθεί σωστά, δηλαδή να κινηθεί σωστά τουλάχιστον σε αυτό που θέλει, ωραία, ο καθένας μας βρίσκει από το δρόμο του. Πάντα θέλει υπομονή και σιγά σιγά βήματα. Αυτό θέλει το βασικότερο. Λοιπόν, εγώ Κώστα θέλω να σε ευχαριστήσω, να σου ευχηθώ καλή χρονιά, ό,τι επιθυμείς για το 2024 να συμβεί. Επίσης. Και η άλλη μου ευχή είναι να σε ξαναδούμε στη Φιλανδία, να βγούμε με τη βάρκα μου να πάμε στο το καλοκαίρι. Να ψαρέψουμε. Να πάμε στο QVC να ψαρέψουμε, να μείνουμε στο Τάμπερε να ψαρέψουμε και θα έλεγα να έχουμε ένα σκοπό ότι σε 5 μέρες να ψαρέψουμε 5 λίμνες. Φαντάζεσαι να το καταφέρουμε. Αυτό θα είναι φοβερό. Τρέμετε ζάντερ και πέρκες και, έτσι. Και αυτά τα διάφορα είδη πάικ, τρέμετε, ερχόμαστε. Ερχόμαστε, ναι. Θα το κάνουμε. Λοιπόν, Κώστα, χίλια ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Είστε επανειδήν, θα πω. Και τι να πω, τις καλύτερες ευχές. Υγεία σε όλο τον κόσμο, φίλε. Έγινε. Φιλιά. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα, και ευχαριστούμε όλους τους θεατές μας. Γεια σας. Γεια.